Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital. Να καλησπερίσουμε και να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν δορυφορικά από τη δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ σε όλο τον κόσμο. Τον Δόκτωρ Αβραάμ Ηλία, που είναι παιδίατρος, παιδονεφρολόγος και διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του Μακάρι Νοσοκομείου, έχουμε απόψε κοντά μας. Γιατρέ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για ιατρικά θέματα. Μην περιμένετε να μιλήσουμε για ιατρικά θέματα όπως ίσως και σε κάποιες άλλες εκπομπές ή στα κανάλια που σας βρίσκουμε. Εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε λίγο τον Δόκτωρ Αβραάμ Ηλία. Από πού είσαστε? Η καταγωγή μου είναι από την Αγία Μαρίνα Σκυλούρας. Είναι ένα τουρκοκρατούμενο χωριό στην επαρχία Λευκωσία. Λευκωσίας, όπου εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο, εκεί έζησα τα πρώτα μου χρόνια, τα οποία με έχουν σημαδεύσει την πορεία μου, θα έλεγα, γιατί ήταν ανέμελα χρόνια, ήταν χρόνια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από τη στενή επαφή με την οικογένεια, με τους συγχωριανούς, ήταν περίοδοι που είχαμε αφιερώσει πολλές ώρες σε παιχνίδι έξω στη φύση, στους αγρούς, θυμάμαι την μυρωδιά του θυμαριού, των άγριων λουλουδιών της Αγίας Μαρίνας και την άγρια μορφιά του τοπίου. Αυτές οι εικόνες είναι αποτυπωμένες ακόμη στο μυαλό μου και αυτή η ζωή μου έχει δώσει όθηση, θα έλεγα, με έχει εφοδιάσει, μου έχει δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια ούτως ώστε να ανταπεξέρθω στις δύσκολες συνθήκες της μέλουσας μου ζωής, να μην τα βάζω κάτω, να προχωράω, να μην υποκύπτω με το παραμικρό πρόβλημα. Και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχουν την τύχη να ζήσουν τα σύγχρονα παιδιά με αλλαγή όλων αυτών των συνθηκών διαβίωσης μας. Πολύ διαφορετική η ζωή ενός παιδιού σήμερα με τα τάπλετ, τα κινητά και ίσως το να είναι πιο σε ένα πιο κλειστό περιβάλλον, λόγω ασφάλειας ίσως και τα λοιπά. Άρα, ο μικρός Αβραάμ Ηλία είναι εκεί στο χωριό του. Μετά, πού τον βρίσκουμε? Γιατί βλέπω εδώ σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιατί ιατρική όμως και συγκεκριμένα γιατί παιδιατρική? Να σας πω, η ιατρική, είχα αποφασίσει ότι θα ακολουθήσω την ιατρική από το δημοτικό ακόμη, γιατί... Βλέπουμε τον νεαρό εδώ που λέγαμε προηγουμένως. Μαζί με την οικογένεια, ναι. Είχα αποφασίσει ότι αυτό το επάγγελμα που τέριαζε καλύτερα στον χαρακτήρα μου ήταν το επάγγελμα του γιατρού, γιατί θαύμαζα πάντα τους γιατρούς, θαύμαζα πάντα την ιατρική, γιατί έχουν να ασχοληθούν, έχουν να προσφέρουν το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου που δεν είναι άλλο από την υγεία. Επομένως είχα αποφασίσει ότι από πολύ νωρίς ότι αυτό το οποίο ταιριάζει στο χαρακτήρα μου είναι η ενασχόλησή μου με την παιδιατρική και για τον λόγο αυτό είχα πάρει όλα τα εφόδια, είχα την τύχη αν θέλετε να έχω γονείς δύο χαρισματικά άτομα. Είχα την τύχη να έχω πατέρα τον Ανδρέα Ηλία, ο οποίος ήταν ένας λάτρης της μόρφωσης των παιδιών του και ο ίδιος ήθελε πολύ, γιατί για τα δεδομένα της τότε εποχής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μορφωμένος, καθότι ήταν απόφυτος του κολεγίου Τερασάντας. Γι' αυτό τον λόγο ασχολήθηκε με τα οικονομικά, ήταν λογιστής σε μεγάλο οίκο στη Λευκωσία και το όραμα του ήταν να βοηθήσει την εκπαίδευση των παιδιών του και να δώσει το παν για να εκπαιδευτούν τα παιδιά τους. Γι' αυτό τον λόγο φάνηκε... Που δεν ήταν συνηθισμένο για την τότε εποχή, έτσι? Ναι. Ενώ να μπει στη διαδικασία κάποιος γονιός να στείλει τα παιδιά του για σπουδές. Ελάχιστη. Ο πατέρας μου ήταν λάτρης της μόρφωσης. Γι' αυτό τον λόγο στάθηκε κοντά μας, παρόλο που το 1974 ζήσαμε τις αλόκοτες συνθήκες του πολέμου.
Ζήσαμε την προσφυγιά, γιατί μετακομίσαμε στην Λευκωσία, εκεί που ήταν η εργασία του πατέρα μου, αναγκαστικά, και ξεκινούσαν τη ζωή τους από την αρχή, με μια νέα λέξη, τη λέξη του πρόσφυγα. Εν τούτης αυτό δεν εμπόδισε την εκπαίδευση μας. Ο πατέρας μου, για να μας βοηθήσει, μας όπλιζε με γνώσεις από την αρχή, με φροντιστήρια, γιατί ήταν πολύ δύσκολο τότε να πετύχεις το στόχο στην ιατρική, γιατί οι θέσεις ήταν πολύ περιορισμένες. Μην βλέπετε τώρα που υπάρχουν πέραν των 100 θέσεων για να διεκδικήσει κάποιος ο οποίος τελειώνει ένα δημόσιο σχολείο στην Κύπρο για να μπει στην ιατρική. Τότε υπάρχουν υπήρχαν άλλες επιλογές με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στην Ολλανδία. Δεν υπήρχαν ίσως τότε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο. Στην Ελλάδα μιλώ για τώρα που υπάρχει ούτε και η ιατρική σχολή της Κύπρου, που έχει διαθέτει ένα σεβαστό αριθμό θέσεων. Στην Ελλάδα τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν 8 Αθήνα οι θέσεις, 8 Θεσσαλονίκη, 4 Πάτρα, 4 Γιάννηνα. Επομένως ήταν πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, και γι' αυτό τον λόγο και ο αδερφός μου και εγώ, που είμαστε σε κοντινές ηλικίες, διαβάζαμε πάρα πολύ για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θυμάμαι καθημερινά ότι σηκωνόταν η μητέρα μας η ώρα 2-3 το πρωί για να μας κάνει παρατήρηση, γιατί διαβάζαμε μέχρι τόσο αργά, και μας έλεγε πηγαίνετε να κοιμηθείτε, γιατί θα σας πειράξει τόσο πολύ διάβασμα. Αλλά δεν είχαμε, πιστεύω, επιλογή. Να πω ότι στην ανατροφή μας έχει διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο και η μητέρα μου, η οποία αφοσιώθηκε και αυτή με τη σειρά της στην ανατροφή μας και στην εφήσιση. Άρα είσαστε εσείς και ο αδερφός σας. Και η αδερφή μου. Είμαστε τρία αδέρφια, είναι και η αδερφή μου η οποία είναι μεγαλύτερη, η οποία, να σας πω, η μητέρα μου μας έχει εφησίσει την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, τη φιλεσπλαχνία, την έγνοια προς τον συνάνθρωπο, τη τιμιότητα και την εργατικότητα. Όλα αυτά τα εφόδια μας όπλησαν, ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους της ζωής μας. Εάν δεν πετύχαινα κάποια θέση στην ιατρική στην Ελλάδα, υπήρχε το Plan P, το οποίο ο πατέρας μου είχε εξασφαλίσει θέση για να σπουδάσω ιατρική στην Ιταλία. Στην Ρώμη είναι κάτι το οποίο το συζήτησε, και παρόλα αυτά πέτυχα την εισαγωγή μου στην ιατρική σχολή. Και πιστεύω ότι από εκεί και πέρα τελείωσα την ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν τότε ένα μεγάλο, μια ιατρική σχολή είναι ένα μεγάλο έτσι σχολείο, και με την είσοδό μου στην ιατρική σχολή άρχιζα να χτίζω σιγά σιγά, με αμέτρητες ώρες διαβάσματος, τα όνειρά μου, που όνειρό μου ήταν να επανορθώσω, να οπλιστώ με περισσότερες γνώσεις, με περισσότερη πληροφορία, για να είμαι χρήσιμος στο συνάνθρωπο μου εκεί που μου έχει ανάγκη. Τελειώσατε έτσι στα 6 χρόνια, ναι, εκεί έτσι την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου, και μετά από ό,τι βλέπω εδώ μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε ειδίκευση, έτσι πάλι στην παιδιατρική. Την παιδιατρική, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι, επειδή τα ζείτε καθημερινά, εγώ πριν προχωρήσουμε έτσι με την υπόλοιπη ιστορία ερχομένων στην Κύπρο και αναλαμβάνοντας το χρέη ενός γιατρού, θα πάμε στην κυρία Νεοφύτα Κυπριανού. Μια κυρία η οποία έχω επικοινωνία μαζί της εδώ και αρκετές μέρες μέσω τηλεφώνου και Viber. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κυρία Γιακομίδη. Καλησπέρα και στον αγαπητό Δόκτωρ Ηλία. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μητέρα μεταμοσχευμένου ασθενού σας, έτσι. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο για τον γιατρό που ξέρετε εσείς, και έχουμε και κάτι να του δείξουμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Αρχικά, κύριε Γιακομίδη, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την επιλογή του σημερινού φιλοξενούμενου σας, του αγαπητού Δόκτωρ Ηλία, ο οποίος αναμφισβήτητα, με την
πολύχρονη κορυφαία προσφορά του και τη λαμπρή του πορεία στον χώρο της παιδιατρικής γενικότερα, αλλά και της παιδονεφρολογίας ειδικότερα, αποτελεί μια εξέχουσα και σημαίνουσα προσωπικότητα στα ιατρικά δρόμενα του τόπου μας. Η παρουσία του αποτελεί τιμή για την ιατρική επιστήμη της Κύπρου, καθώς η προσφορά του στον τομέα της υγείας αποτελεί ανεκτήμητο θησαυρό. Η σημερινή επίσης παρέμβαση μου να μιλήσω για τον αγαπητό Δόκτωρ Ηλία αποτελεί πραγματικά μέγιστη τιμή για εμένα. Τον αγαπητό Δόκτωρ Ηλία τον γνωρίζω εδώ και 12 χρόνια. Όταν μετά τις πρώτες μέρες γέννησης της κόρης μου, μέσα στην ανοιχία μας, λόγω του σπάνιου και σοβαρού περιστατικού του οποίου μας έτυχε, είχαμε από την άλλη την τύχη και την ευλογία να γνωρίσουμε τον αγαπητό Δόκτωρ Ηλία, ο οποίος ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται συνεχώς πλάι μας και μας στηρίζει. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό αυτό και για εσάς, αλλά και για το παιδί φυσικά, αλλά γενικά και για την κοινωνία να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως. Επιτρέψτε μου να σημειώσω το πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε στον τόπο μας έναν τέτοιο γιατρό, έναν τόσο αξιόλογο επιστήμονα, ο οποίος, σας λέω ειλικρινά, ότι από τις πρώτες μέρες που το γνωρίσαμε, με την υψηλή εμπειρογνωμοσύνη του, τον άψογο επαγγελματισμό του, αλλά και την ανθρωπιά του πάνω απ' όλα, μας ενέπνευσε την εμπιστοσύνη που απαιτείται, ούτως ώστε από την πρώτη στιγμή να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε στα έμπειρα χέρια ενός εξαίρετου και αξιόλογου επιστήμονα. Τι να του πούμε και τώρα, έτσι, γιατί του έχουμε και κάτι να του δείξουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Επιτρέψτε μου, προτού δείξουμε το αφιέρωμα, θέλω να απευθυνθώ προσωπικά προς τον αγαπητό Δόκτωρ Ηλία και δημόσια να το απευθύνω την τεράστια εκτίμηση και ευγνωμοσύνη μου, όχι μόνο εμένα, αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς μας, για την τεράστια προσφορά του και το διάριστο έργο το οποίο επιτελεί όχι μόνο προς όφελος του δικού μου παιδιού, αλλά και προς όλα τα πάσχοντα παιδιά της Κύπρου, τα οποία ξέρω ότι αντιμετωπίζει πάντοτε με περισσή αγάπη, στοργή, σαν να είναι δικά του παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ενός γιατρού, ο οποίος έχει τον όρκο του Ιπποκράτη, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό φυσικά, είναι και η προσωπικότητα. Μάλιστα, και πάμε. Ενωτικούντας προσωπικά τον Δόκτωρ Ηλία, παρακαλώ. Οφείλω να εξομολογήσω ότι δεν αντιμετωπίζει την ιατρική ως ένα επάγγελμα. Αντιθέτως, επιτελεί ένα λειτουργήμα. 24 ώρες και 24 ώρο δηλώνει πάντοτε παρόν. Όποτε το χρειαστούμε, είναι πάντοτε παρόν με την αποκλειστική ευγένεια, την ανθρωπιά και τον άξονο επαγγελματισμό του. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ετοιμάσαμε. Παρακαλέσω το σκηνοθέτη έτσι λίγο να μας το... μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να το διαβάσετε εσείς? Ναι, βεβαίως. Τα λόγια αυτά είναι αποτυπωμένα σε μια δυνητική πλακέτα την οποία χάρισε η κόρη μου προς τον γιατρό της και ενσαρκώνουν χαρακτηριστικά και με νόημα όλες τις αρετές και τα χαρίσματα τα οποία διαθέτει ο Δόκτωρ Ηλία, για τον οποίο πραγματικά είμαστε περήφανοι και τυχεροί που τον έχουμε δίπλα μας. Μάλιστα, το διαβάζει. Ήθελα η μικρή ασθενής από τον γιατρό τους να είναι χαμογελαστός και ευγενικός, να σε αντιμετωπίζει με αγάπη, σεβασμό και ευθυνότητα, να σου δίνει δύναμη και θάρρος στα δύσκολα, να είναι δίπλα σου πρώτα σαν φίλος και μετά σαν γιατρός, να είναι πρόθυμος 24 ώρες και 24 ώρο να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του, να είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας, αλλά και υπέροχος άνθρωπος. Όλα αυτά τα έχεις, αγαπημένη μου γιατρέ Δόκτωρ Αβραάμ Ηλία, και ακόμα παραπάνω. Θα σε ευχαριστώ για όλα και θα είμαι πάντα ευγνώμων. Κατερίνα Στυλιανού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Πολύ συγκινητικό το μήνυμα της Κατερίνας, γιατρέ μου. Ευχαριστήσω την νεοφύτα για τα πολύ καλά της λόγια, για τα συγκινητικά θα έλεγα λόγια. Είναι αυτά τα λόγια που μας δίνουν θάρρος, μας οπλίζουν με δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο μας έργο. Είναι η αναγνώριση αυτή του κόσμου
όπως εδώ της αγαπητής Νεοφίδας, αλλά και εκατοντάδων άλλων ανθρώπων που θα με χαιρετήσουν στο δρόμο. Τις προάλλες ένας οδηγός λεωφορείου σταμάτησε στη διασταύρωση το λεωφορείο για να με χαιρετήσει, χωρίς καν να θυμάμαι ποιος είναι. Όλα αυτά μας οπλίζουν θάρρος. Και το σημαντικό να υπάρχει μια εμπιστοσύνη, μια αγαστή σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενούς και της οικογένειας του, ειδικά στα παιδιά, προς όφελος του παιδιού. Γιατί αν υπάρχουν διαπληκτισμοί, αν υπάρχουν αμφιβολίες, αν υπάρχουν αντίθετες απόψεις, τότε ο μόνος ζημιωμένος θα είναι ο ασθενής και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση η μικρή, η Κατερίνα, έχει επωφεληθεί με την ίδρυση της παιδονευρολογικής κλινικής στο Μακάρο Νοσοκομείο, γιατί παρουσιάζει ένα σπάνιο περιστατικό, το οποίο παλιότερα ήταν μη συμβατό με τη ζωή. Έχουμε τη χαρά να την απολαμβάνουμε τώρα στην εφηβεία, καθόλου υγιή, ένα πανέξυπνο και χαρισματικό παιδί, και αυτός είναι ο στόχος μας, και αυτό είναι στο τέλος της ημέρας που μας δίνει αυτό το αίσθημα της ευχαρίστησης και της ανταμοιβής στον κόπο μας, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν πάει κάποιος για να σπουδάσει ιατρική για τα λεφτά, γιατί αν μου πει κάποιος ότι θα πάω ιατρική γιατί θέλω να βγάλω λεφτά, θα του πω καλύτερα μην πας να ασχοληθείς με κάτι άλλο, με το εμπόριο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι και... Η ιατρική είναι και 24ωρο επάγγελμα. Ακριβώς. Είναι και 9 με 5. Η παρότριση μου εμένα όταν βλέπω κάποιο χαρισματικό παιδί είναι να, και βλέπω ότι είναι ικανό και είναι άξιο παιδί, το οποίο είναι, το έχει πρικίσει η φύση, του λέω καλύτερα να πας ιατρική, να ασχοληθείς με το υπέρτατο επάγγελμα, λειτουργήμα προς επωφελία του συνανθρώπου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κυρία Κυπριανού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, Νεοφίδα. Λοιπόν, γενικά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος από το 1996 είστε εκεί στην παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου, όπου το Μάρτιο του 2017 είχατε πάρει τη θέση του διευθυντή εκεί στο παιδιατρικό τμήμα. Σας βλέπαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας να βγαίνετε στα κανάλια για να λέτε πράγματα και διάφορα άλλα κτλ. Όμως θα σταθώ λίγο στο κομμάτι της παιδονεφρολογικής κλινικής, το οποίο έγινε το 2001. Η παιδονεφρολογική κλινική ήταν υπό ειδικότητες, θα έλεγα, στην παιδιατρική. Mm. Είχαν αρχίσει δειλά-δειλά να αναπτύσσονται. Μία υπό ειδικότητα η οποία μας έλειπε ήταν η παιδονεφρολογία. Τα παιδιά, πριν την λειτουργία της παιδονεφρολογικής κλινικής, τα βλέπαν οι νεφρολόγοι ενηλίκων, και κατά κύριο λόγο ο γιατρός ο Άλκης ο Πιερίδης, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της νεφρολογίας στην Κύπρο, αυτός ασχολείται, γιατί ήταν από τους λιγοστούς νεφρολόγους. Ή τα στέλαμε στο εξωτερικό με τεράστιο οικονομικό κόστος, αλλά και με πλημελή παρακολούθηση, γιατί οι νεφρολογικές παθήσεις, όπως και οι παθήσεις των άλλων υπό ειδικοτήτων, χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και συνεχή φροντίδα. Mm-hmm. Με τεράστιο οικονομικό κόστος. Βλέποντας αυτά λοιπόν, κυρίως ο γιατρός ο Άλκης Πιερίδης και ο Μιχάλης Αγκαστινιώτης, ήταν τέος διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του Μακάρο Νοσοκομείο, σε μια τυχαία συνάντησή μας στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου μίλησα μια κρύα μέρα του Φλεβάρη του 1998, είχα μιλήσει για ένα ιατρικό θέμα, και ανάμεσα στο ακροατήριο ήταν ο κύριος Πιερίδης, ο οποίος μου είπε ότι καλό είναι να αναπτύξουμε την παιδονεφρολογία, και του λέω είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει, γιατί σαν ειδικευόμενος στη δεύτερη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόσο ο καθηγητής μου, όσο και ο Κωνσταντίνος ο Συνανιώτης, όσο και ο αναπληρωτής καθηγητής, ο επίκουρος καθηγητής, ο Πέτρος ο Ζέης, είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παιδονεφρολογία, με αποτέλεσμα και εγώ να είναι μία υποειδικότητα η οποία πάντα την θαύμαζα.
Όταν του είπα ότι ενδιαφέρομαι του γιατρού του Πιερίδη, μου είπε αύριο το πρωί πέρασε από το γραφείο μου στο παλιό Γενικό Νοσοκομείο να τα συζητήσουμε. Πήγα πρωί στο γραφείο του και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία με σύμμαχο τον τότε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, τον Αχιλία Πατσινάκο, όπου μετά από πολλή και επίμονη προσπάθεια πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο απόφαση να μεταβώ στο εξωτερικό για διετή εκπαίδευση μου στην νεφρολογία, πράγμα το οποίο και έγινε. Επιμένατε δηλαδή, επιμένατε σε αυτό, γιατί βλέπατε πόσο καλό θα κάνει και στους ασθενείς στην Κύπρο, αλλά και σίγουρα και το κόστος το οποίο πλέον δεν θα πλήρωνε η Κυπριακή Δημοκρατία στο να στέλνει ασθενείς προς τα έξω, και σίγουρα θα βοηθούσε και στην ποιότητα ζωής των μικρών ασθενών. Ακριβώς. Φεύγοντας λοιπόν, έχω εκπαιδευτεί από το 1998 μέχρι το 2000, επέστρεψα το Σεπτέμβρη του 2000, επειδή ήξερα ότι θα ήμουν μόνος μου να αναλάβω όλο αυτό το βαρύ φορτίο της παιδονεφρολογίας, έχω μετά από πολύ σκληρή δουλειά, γιατί έχω πει ότι είμαι συνηθισμένος στην πολύ σκληρή δουλειά, υποβάλλω τον εαυτό μου σε σκληρή δουλειά από τα φοιτητικά, θα έλεγα, χρόνια, γιατί δεν μου αρέσει η μετριότητα στην ιατρική. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω και τον αδερφό σας αν τι γίνεται από μικρός. Να πάμε να τον βάλουμε έτσι στην παρέα μας. Βεβαίως. Ο δόκτωρ Ελίκος Ηλία είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αδελφός σας. Όλα αυτά αγαπάει αυτό που κάνει, έτσι. Κύριε Γιακοβίδη, όχι μόνο το αγαπάει, είναι και αγαπημένος αδελφός, είναι αφοσιωμένος. Ναι. Ξέρετε, μιλάει με τόσο όμορφο πάθος με αυτό το πράγμα. Μιλάει για την παιδονεφρολογία και το λέει έτσι με πάρα πολύ περιεκτικότητα κτλ. Και από μικρός ήταν, έτσι. Ήταν επιμελέστατος από μικρός, κύριε Γιακοβίδη. Συγκινούμε κιόλα λίγο και απολογούμε. Ήταν πολύ επιμελής. Ξέρετε, εμείς δεν ζήσαμε φοιτικά χρόνια λόγω της εισβολής, της τουρκικής εισβολής. Οριμάσαμε απότομα. Δεν το ξέρουν οι φίλοι μας, οι περισσότεροι που γνωρίσαμε μετά είναι, παρότι φαίνομαι λίγο μεγαλύτερος, είναι 18 μήνες μεγαλύτερος μου ο Αβραάμ, ο γιατρός μας. Και πάντα με καθοδηγούσε και με συμβούλευε, ήταν πάντα έτσι σοβαρός, επιμελής, μεθοδικός, αφοσιωμένος σε αυτό που έκανε, έβαζε στόχους και ήθελε να τους να γίνεται αυτό που στόχευε και ήταν μεθοδικός, ήθελε να γίνει γιατρός από νωρίς και μάλιστα με συμβούλευε και εμένα για να γίνω γιατρός, αλλά δεν μου άρεσε εμένα. Και συμβουλεύει και τώρα τους νέους, καθοδήγησε και τη δική μου θυγατέρα και τελικά τέλειωσε την ιατρική στη Θεσσαλονίκη και τώρα κάνει την ειδικότητα της στο Βέλγιο. Άρα βάλετε και την οικογένεια σε αυτό, εννοείται. Μα θέλει καινούργιο αίμα, έτσι, θέλει καινούργιο αίμα να μπορεί να δώσει και τις γνώσεις του, αλλά και την αγάπη του για αυτό το πράγμα, που δεν το θεωρεί δουλειά, είμαι σίγουρος, είναι λειτουργήμα για τον ίδιο. Έτσι, λειτουργήμα και πάντα είναι να μην βρεθεί σε ένα τραπέζι με γιατρούς και να είναι και ο Αβραάμ. είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει, είχα τη χαρά να επιμεληθώ την έκδοση της διδακτορικής του διατριβής. Δεν κατάλαβα λέξη φυσικά, αλλά φρόντιζα να είναι εικόνες καθαρές, να γίνει όπως πρέπει και είμαι πολύ περήφανος για τον Αβραάμ, ο οποίος δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Εντάξει, τον στερείται η οικογένεια του κύριε Γιακοβίδη, αλλά νομίζω αυτό που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο είναι τεράστιο. Αντιλαμβάνομαι ότι και με μεγάλη του χαρά μου περιγράφει αν θέλετε κάποιες δύσκολες διαγνώσεις που έκανε σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες, γιατί η διάγνωση είναι πολύ σημαντική και νομίζω το πετυχαίνει αυτό, και φυσικά τη χαρά που καμιά φορά όταν περπατούμε στον δρόμο τον σταματά κάποιος ασθενής του που μεγάλωσε και είναι καλά και πόσο χαίρεται γι' αυτό. Έδωσε τα πάντα στην ιατρική, νομίζω, ο Αβραάμ, και το πετυχαίνει και του εύχομαι να είναι πάντα καλά και να έχει και άλλα χρόνια για να προσφέρει ακόμα περισσότερο. Έχει πολλά να δώσει ακόμη και να, αυτό που γνωρίζοντας τον μπαίνει στη διαδικασία να σου
να σε μοιήσει, εγώ θα το έλεγα, μου επιτραπεί ο όρος, σε αυτό που ονομάζεται ιατρική. Δεν με γνωρίσατε πιο μικρό. Να σας πω, με τον αδερφό μου έχουμε μεγαλώσει μαζί, γιατί είναι κοντινές ηλικίες μας, διαβάζαμε μαζί. Είχε και αυτός απετυχεί ιατρική, αλλά δεν ήθελε ποτέ να πάει. Ζήσαμε μαζί στην Αθήνα, ο αδερφός μου φοιτητής του Μετσόβη Πολυτεχνείου, εγώ στην ιατρική. Μάλιστα, μια φορά περνώντας έξω από το ανατομείο της ιατρικής σχολής, του είπα, έλα μέσα να δεις τα πτώματα, και μου λέει, μακριά πάμε να φύγουμε. αλλά εγώ το ίδιο θα έλεγα. Ήταν επιμελής, γιατί είχαμε καλές, έτσι θα έλεγα, είχαμε καλή ανατροφή, είχαμε καλές ρίζες από την οικογένεια, οι οποίοι μας εγκαλούχησαν σε όλα αυτά τα ιδανικά της εργατικότητας, της τιμιότητας, του πάθους για προσφορά και αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Να πούμε και λίγα πράγματα για την αδελφή σας. Να πούμε και για την αδελφή. Πριν πάω στην αδελφή, ο αδερφός μου έχει μία κόρη, σας το έχει αναφέρει, η οποία ήταν χαρισματική. Ήταν πανέξυπνη, ήταν πρώτη σε όλη και πήγαινε μουσικό γυμνάσιο και μουσικό λύκειο. Και της είπα ότι είναι κρίμα τέτοιο μυαλό να μην πας ιατρική, γιατί πιστεύω ότι τα καλά μυαλά πρέπει να πηγαίνουν στη μητέρα των επαγγελμάτων, των λειτουργημάτων, αν θέλετε, που είναι η ιατρική, η οποία έχει να κάνει με τη ζωή του ανθρώπου και με την πρόοδο του, την εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν ήθελε. Όταν ήταν όμως Δευτέρα Λυκείου, ένα καλοκαίρι, την έφερα το καλοκαίρι στο Μακάριο Νοσοκομείο, στην εβδομάδα εργασίας, για να δει την ιατρική. Την είδε, ενθουσιάστηκε, μου λέει, θα πάω γιατρός. Και όλοι λέγανε σε κοροϊδεύει, πήγε η ιατρική, έδωσε εξετάσεις, πέρασε από τις πρώτες, αποφάσισε να πάει η ιατρική στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήταν τρίτο έτος, της τηλεφώνησα και της λέω, Άντρεα, έχω της λέω, μία έτσι, ένα τύψεις, εάν σε όθησα σε καλό τρόπο, το μετάνιωσες, σε καλό δρόμο το μετάνιωσες που πήγες σε ιατρική. Και μου λέει, θείε, δεν μπορούσε να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από ιατρική. Εκεί ένιωσα την ικανοποίηση. Μα το λέτε με τόσο πάθος, με τόση αγάπη, που πραγματικά. Έχει πολλούς. Να τελειώσω για την Άντρεα. Η Άντρεα. Στην αδερφή, γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα. Η Άντρεα τελείωσε με άριστα στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι με 9,4, ένας απίστευτος βαθμός. Και στη συνέχεια, παρόλο που τη συμβόλευσα να πάει Αμερική, αλλά να μην το πει του πατέρα της, γιατί δεν θα μου μιλούσε ποτέ, γιατί θα αποχωριζόταν την κόρη του, εν τούτης τη φόβησε η απόσταση και έδωσε εξετάσεις και την πήρανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Βέλγιο και κάνει εκεί ειδικότητα. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι τέτοιους ανθρώπους είναι που θέλουμε να τους βάζουμε στο δρόμο, και έχω επηρεάσει αρκετά τέτοια χαρισματικά άτομα να ακολουθήσουν την ιατρική. Ακόμη και προχθές μου είπε ένας φοιτητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατρέ, ήσουν η αιτία που είμαι τώρα φοιτητής στην Ιατρική Σχολή. Μάλιστα. Α, πούμε και ένα λεπτάκι για την αδερφή σας, το όνομά της είναι. Η αδερφή μου είναι η Ελενίτσα Χατζηχάννα, η Λία, η οποία είναι λίγο πιο μεγάλη, την αντικήσαμε λόγω χρόνου. Η αδερφή μου ασχολήθηκε με τα παιδαγωγικά, τελείωσε, αφιπηρέτησε διευθύντρια στη δημοτική εκπαίδευση. Και είχαμε και με την αδερφή μου, μέχρι και τώρα διατηρούμε και οι τρεις μια στενή σχέση. Η αδερφή μου μας έχει περισσότερη έννοια, όλους θα μας τηλεφωνήσει, οτιδήποτε συμβεί θα μας συμπαρασταθεί. Είναι όμορφα οι οικογένειες να είναι δεμένες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλία, που είμαστε έτσι εδώ μαζί μας μέσω Skype. Να σας ευχηθώ έτσι καλό βράδυ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, γιατρέ μου, εδώ να μου δώσετε έτσι ένα λεπτάκι να πάμε στις απαραίτητες διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες σε λίγο. Προσωπικότητες, δεύτερο μέρος, ο Δ. Αβραάμ Ηλία,
παιδίατρος, παιδονεφρολόγος και διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του Μακάρι Νοσοκομείου. Δεν θα μιλήσουμε για ιατρικά, όμως θα μιλήσουμε για τη ζωή ενός ανθρώπου που δίνει ζωή σε άλλους. Γιατί είναι τόσο παθιασμένος με αυτό που ονομάζεται ιατρική, που πείθηκε τους άλλους. Σας λέω, δεν με πετύχατε λίγο πιο μικρό για να με πείσετε. Τόσο το αγαπάτε δηλαδή αυτό το λειτουργήμα, παρόλο που καθημερινά και σας άκουγα. Ήσασταν στο στούντιο που ετοιμάζαμε αυτή την εκπομπή, διάφορα περιστατικά, τηλέφωνα συνεχόμενα και είμαι σίγουρος και τώρα το κινητό σας θα χτυπάει συνεχώς. Είναι δύσκολο πράγμα η ιατρική. Είναι πολύ δύσκολο και χρειάζονται μεγάλες αντοχές, γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινη ζωή. Εγώ να σας πω από πολλά χρόνια, όταν υπάρχουν έτσι εύθυμα γεγονότα, Χριστούγεννα, Πάσχα, πάντα είμαι κουμπωμένος και δεν μπορώ να γιορτάσω ανέμελα με την οικογένειά μου, γιατί τη στιγμή που ξέρω ότι υπάρχουν αθώα παιδιά, υπάρχουν ψυχούλες οι οποίες υποφέρουν στο Μακάρι Νοσοκομείο, πάντα η ψυχή μου είναι δεμένη και δεν μπορεί ελεύθερα να ανοιχτεί, δεν μπορεί ελεύθερα, παρόλο που μπορεί εξωτερικά να φαίνομαι ότι δεν με απασχολεί τίποτε, παρόλα αυτά με απασχολούν πάρα πολλά πράγματα, με απασχολούν οι έκφασεις των παιδιών που, και ορισμένα παιδιά τα οποία είναι καταδικασμένα ότι θα χάσουμε τη μάχη, εντούτοις όταν χαθούν αυτό μας συγκλονίζει και προσωπικά υπάρχουν παιδί το οποίο χάθηκε εδώ και 2,5 χρόνια και δεν το έχω ξεπεράσει ακόμη, γιατί ήταν πόση ατυχία και πόσο άδικα μπορεί να φύγει ένα παιδί. Και μερικές φορές κλονίζεται και η πίστη μας προς το Θεό. Γιατί λες, γιατί ο Θεός να συμπεριφέρεται έτσι άνισα και άδικα σε αυτά τα παιδιά. Δεν έφτασε όμως η ιατρική σε αυτό το σημείο που να λύνονται πιο εύκολα τα πράγματα σήμερα από τον καιρό που ασχοληθήκατε εσείς για πρώτη φορά? Δηλαδή, δεν υπάρχει εξέλιξη της ιατρικής, των εμβολίων, ίσως και του τρόπου ζωής μας και τα λοιπά? Δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία? Σαφώς υπάρχει βελτίωση, υπάρχει και διαγνωστική προσπέλαση πιο εύκολη και θεραπευτική, πιο αποτελεσματική. Mm-hmm. Παρόλα αυτά είναι ορισμένοι ασθενείς θα χαθούν, είτε είναι εδώ στην Κύπρο, είτε είναι στο Boston Children's Hospital που θεωρείται ένα από τα κορυφαία παιδιατρικά νοσοκομεία. Μάλιστα. Και εκεί υπάρχουν παιδιά τα οποία θα χαθούν, γιατί η ιατρική δεν μπορεί να σώσει όλους τους ασθενείς, δεν μπορεί να σώσει τα παιδιά. Κάνει το καλύτερο που μπορεί. Κάνει το καλύτερο που μπορεί που είναι δυνατόν. Γι' αυτό το λόγο χρειάζονται αντοχές. Ευτυχώς εγώ είχα την τύχη να έχω μία σύζυγο η οποία είναι εκπαιδευτικός και ασχολήθηκε με την ανατροφή των παιδιών και στάθηκε δίπλα μου, με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχει αναλάβει το πολύ μεγάλο φορτίο της ανατροφής των παιδιών. Για την οικογένεια θέλω να ρωτήσω στη συνέχεια, θα μου επιτρέψετε να πάμε στην Αθήνα, είναι εκεί και μας περιμένει αρκετή ώρα ο Δόκτωρ Γεώργιο Τσόλας. Σας χαιρετώ, σας καλησπερίζουμε από την Κύπρο, από τη Λεμεσό συγκεκριμένα, από τα στούντιο της τηλεόρασης του Capital. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Γιακοβίδη. Χαίρομαι που βλέπω και τον φίλο μου τον Αβραάμ τώρα απέναντι στην οθόνη. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Και εμείς το ίδιο, σας ευχαριστούμε έτσι για τον πολύτιμο χρόνο σας να μιλήσετε μαζί μας. Για μας είναι σημαντικό να ακούσουμε έτσι και τη δική σας την ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο που είναι τόσο παθιασμένος με την ιατρική. Του είπα, δεν με πέτυχε σε πιο μικρή ηλικία να με πείσεις και εμένα, γιατρέ μου. Κοιτάξτε, τον Αβραάμ Ηλία έχω την τύχη να τον γνωρίζω για περισσότερα από 35 χρόνια. Από τα χρόνια που κάναμε μαζί την ειδικότητά μας στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού, και είχα από τότε, μπορώ να σας πω, την ευκαιρία να διαπιστώσω το ήθος του και την ακαιρεότητα του χαρακτήρα του, την εντυμότητά του και την απίστευτη, αυτό είναι το πολύ σημαντικό μεταξύ όλων, την απίστευτη εργατικότητά του. Τώρα τον άκουγα που έλεγε ότι δεν μπορώ να ησυχάσω το Πάσχα γιατί έχω το νου μου στα παιδιά κτλ. Αυτός ήταν πάντα και βέβαια μια φοβερή φιλομάθεια. Βέβαια μετά από κάποια χρόνια τελειώσαμε την ειδικότητα, χαθήκαμε για μια περίοδο και ξανασμίξαμε εδώ και 10-15 χρόνια πάλι. Εκείνος
έκανε την εξειδίκευσή του στην παιδιατρική νεφρολογία, επέστρεψε στην Κύπρο και έχει τη λαμπρή αυτή σταδιοδρομία που ξέρετε είναι ο μοναδικός παιδονεφρολόγος στη Μεγαλόνισο και διευθύνει τη μεγαλύτερη παιδιατρική κλινική της Κύπρου αυτή τη στιγμή. Εγώ βέβαια είχα μια διαφορετική διαδρομή. Διεύθυνα για αρκετά χρόνια μια μεγάλη παιδιατρική κλινική μεγάλου ιδιωτικού θεραπευτηρίου και τα τελευταία χρόνια ξανασμίξαμε μέσα από επιστημονικές εκδηλώσεις. Εγώ κατέβηκα πολύ συχνά στην Κύπρο για ομιλίες, μίλησα και στις εκδηλώσεις που κάνει η παιδιατρική κλινική του Μακάριου και σε άλλα συνέδρια. Εκείνος ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε στα συνέδριά μας και βλέποντας τον τώρα μετά από τόσα χρόνια ξανά και ζώντας τον, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί διαπιστώνω ότι επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι τότε προβλέψεις μου και οι εκτιμήσεις μου για την πορεία του. Δηλαδή, το πιο σημαντικό για μένα, κύριε Ιακωβίδη, είναι το γεγονός ότι η αναρρίχησή του στα ύπατα αξιώματα της ιατρικής, γιατί πραγματικά είναι διευθυντής μιας πολύ μεγάλης κλινικής, είναι ένας εξαίρετος παιδονεφρολόγος και όμως αυτό δεν άλλαξε καθόλου το χαρακτήρα του. Παραμένει το ίδιο σεμνός, ταπεινός, προσιμής, άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξεως. Είπε για την σύζυγό του, όντως γνωρίζω την οικογένειά του, είναι ένας εξαίρετος οικογενειάρχης. Είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, με λίγα λόγια. Και το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι ότι πέρα από κορυφαίος επιστήμονας, το τόνισα και πριν από λίγο, το ξανατονίζω, είναι άνθρωπος. Με άλφα κεφαλαίο, γιατί ξέρετε, είναι οι παλαιότεροι λιγάκι γιατροί που ζούμε και τους νέους γιατρούς, που τα ίδια έχουν αλλάξει, δεν είναι κάτι που το βρίσκεις πια τόσο εύκολα στην εποχή μας. Είναι και η επικοινωνία που πρέπει να έχεις και με τον ασθενή σου και η καθημερινότητα και να σταματάς το δρόμο μετά από τόσα χρόνια και να χαίρεται που σε βλέπει, όλα αυτά. Και να το βοηθήσεις φυσικά να μείνεις στη ζωή, έτσι. Ακριβώς. Κύριε Ιακωβίδη, κοιτάξτε, εγώ επιτρέψτε μου λιγάκι τώρα μια και μου δίνετε η ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σας να απευθυνθώ στο λαό της Κύπρου, στους πολίτες της Κύπρου και ιδιαίτερα στους γονείς. Μεταξύ αυτών είναι και οι γονείς των νευροπαθών παιδιών και να τους πω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχεροί που έχουν αυτόν τον άνθρωπο στο νησί. Και η Κυπριακή Δημοκρατία γλιτώνει μεγάλα κόστη οικονομικά από τη διαρροή που θα συνέβαινε παιδιών νευροπαθών στο εξωτερικό εάν δεν ήταν ο κύριος Ηλία στην Κύπρο, αλλά γενικά είναι πολύ τυχερό και το Μακάριο Νοσοκομείο που τον έχει στη δύναμή του και οι γονείς της Κύπρου που έχουν έναν τέτοιο επιστήμονα και επικεφαλής της μεγαλύτερης παιδιατρικής κλινικής της Κύπρου αλλά και ως παιδονεφρολόγο. Εγώ προσωπικά νιώθω πάρα πολύ ευτυχής που τον έχω φίλο μου και αδελφό μπορώ να πω. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος πέρα από επιστήμονα. Μάλιστα. Τι θα πούμε στον συνάδελφό σας, στο συμφοιτητή σας. Ο Γιώργος Τσόλας θεωρείται, είναι πολύ σημαντικά τα λόγια του και είναι τιμητικά για μένα γιατί προέρχονται από ένα άνθρωπο ο οποίος θεωρείται από τους πιο αναγνωρισμένους παιδίατρους, ολοκληρωμένους παιδίατρους στον ελληνικό χώρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου. Έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα γι' αυτό και άλλωστε ταιριάξαμε και έχουμε τέτοια στενή φιλία και με αποκάλεσε όντως αδερφό γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Ο Γιώργος πέραν από είναι και ένας φλογερός πατριώτης, έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές την Κύπρο, είχαμε την τύχη να τον καλέσω πολλές φορές για να συμμετέχει σε διάφορα συνέδρια της κλινικής, τόσο της κλινικής μας όσο και της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου. Πραγματικά είναι ένα άτομο το οποίο και αυτός είναι στολίδι, είναι κόσμημα, γιατί προερχόμαστε και δύο από την δεύτερη Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ήταν ένα φυτώριο άριστων παιδιάτρων και εμείς πιστεύω ότι διαδραματίσαμε ένα σημαντικό ρόλο στην μετεξέλιξη της παιδιατρικής. Σίγουρα. Γιατί για να πάει μπροστά ο τόπος πρέπει να η επόμενη γενιά
και αν θέλετε οι επόμενοι γιατροί mm-hmm. να είναι καλύτεροι από τους προηγούμενους. Αυτό που λέγαμε γιατί... για την εξέλιξη ακριβώς, προηγουμένως όχι μόνο της τεχνολογίας αλλά και των ανθρώπων. Γιατί και, και να γίνουν και πιο άνθρωποι. Και ο κύριος Τσόλας και εγώ είχαμε την τύχη να αναντέψουμε τον μέλλον, όπως είπε ο Ισακ Νιούτσον, ο Ισακ Νεύτωνας, ότι αναντέψαμε το μέλλον γιατί στηριχθήκαμε σε ώμους γιγάντων. Μπορέσαμε να δούμε τον ορίζοντα γιατί στηριχθήκαμε πάνω σε ώμους γιγάντος. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε αυτή την παράδοση να τη συνεχίσουμε. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η διαρκής βελτίωσή μας και ανανέωσή μας και προσφορά. Και μέσα από τα συνέδρια που κάνετε. Και ακριβώς. Μέσα από όλη μας την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Που γίνονται. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που λέει. Παρακαλώ. Ο κύριος Ηλία. Είχαμε πολύ καλούς δασκάλους, αυτό είναι γεγονός. Και ξέρετε, αυτή την εποχή η ιατρική η οποία ασκείται και εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο και διεθνώς διαπιστώνω, έχει ένα μειονέκτημα, συντοφιών όλο και περισσότερο το βλέπουμε αυτό, δίνονται με μεγάλη ευκολία εξετάσεις, παρακλινικές κτλ. Και έχει εκλείψει η έννοια του ολοκληρωμένου κλινικού γιατρού, του γιατρού με την κλινική σκέψη. Λοιπόν, ο Αβραάμ είναι ο γιατρός, ο κλινικός, ο οποίος έχει και αυτό το common sense, την κοινή λογική, που μπορεί και τα βάζει κάτω και τα δουλεύει στο μυαλό του και θέτει διάγνωση και τις εξετάσεις έχει μόνο επικουρικές. Αυτό είναι ένα προτέρημα που στην εποχή μας δεν το βρίσκουμε δυστυχώς πια και είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς και είναι γιατί εκπαιδεύονται και λίγο... Όχι τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Πολλές φορές ίσως και αυτό ζητάμε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη γνώμη για κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα σας αφήσω γιατί ξέρω ότι τρέχετε κι εσείς με διάφορα. Σας ευχαριστούμε, σας χαιρετούμε από την Κύπρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πολύ, γεια σας, γεια σας. Μάλιστα, τι όμορφα έτσι από τα φοιτητικά χρόνια. Η οικογένεια για σας είναι σημαντική, παρόλο που ξέρω ως γιατρός ότι... Είναι δύσκολες οι συχνές επαφές με την οικογένεια, τη δική σας τουλάχιστον, γιατί έχετε μια άλλη δεύτερη οικογένεια με πολύ περισσότερα παιδιά που σας περιμένει εκεί στο Μακάρι. Ακριβώς, γιατί στο Μακάρι νοσοκομείο είναι το πρώτο μου σπίτι και το πραγματικό μου σπίτι το θεωρώ δεύτερο. Η οικογένεια είναι σημαντική. Να πω ότι έχω, όπως σας έχω πει, μια εκπληκτική σύζυγο η οποία... Έχει, λόγω του ότι έχει και περισσότερο χρόνο αλλά είναι και ο χαρακτήρας της έχει αφοσιωθεί στα παιδιά. Έχω δύο παιδιά, η μεγαλύτερη μου κόρη η οποία είναι τελειόφοιτη φέτος, είναι και αυτή ένα χαρισματικό παιδί και δυστυχώς την έχω μοιήσει στα μυστικά μονοπάτια της ιατρικής. Και θέλει να το δυστυχώς, δηλαδή. Γιατί παρόλο που είναι χαρισματική, είναι... Είναι μαθήτρια του 20 από την αρχή, το απόλυτο 20, ήταν και η λαβαροφόρος του σχολείου της. Mm-hmm. Παρόλα αυτά η ιατρική είναι ένα δύσκολο επάγγελμα γιατί χρειάζεται μεγάλες αντοχές, μεγάλα αποθέματα. Έχει εσάς δίπλα της να της δώσετε αυτές τις αντοχές και αυτή την αγάπη. Και είναι ευαίσθητη, ναι. Είναι ευαίσθητη. Ευαίσθητη πρέπει να το ψάξουμε, να το φτιάξουμε λίγο. Ναι. Έχει πάρει, ξέρει από χρόνια τι θέλει να ακολουθήσει, θέλει να σπουδάσει ιατρική και να κάνει και ειδικότητα στην Αμερική. Της λέω, αν πας Αμερική δεν πρόκειται να γυρίσεις πίσω, αλλά η δουλειά μας είναι να μεγαλώνουμε τα παιδιά, να τους δίνουμε τα απαραίτητα εφόδια για να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν στα παιδιά. Η δεύτερη μου κόρη πήρε την κατεύθυνση την οικονομική, έχει πάρει τα γονίδια του πατέρα μου και αυτή θα ακολουθήσει οικονομικό κλάδο, ακολουθά οικονομικό κλάδο. Και πιστεύω ότι η οικογένεια είναι πολύ σημαντική για να έχουμε έτσι μια αρμονική ζωή και ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Παρόλο που λείπω αρκετές ώρες από το σπίτι, εν τούτης πιστεύω ότι η σύζυγός μου έχει αναπληρώσει και το ρόλο μου σε ένα μεγάλο βαθμό. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτή η δεύτερη οικογένεια και είμαι σίγουρος ότι καθημερινά έρχεστε αντιμέτωπος με πολλά περιστατικά. Πώς ανακοινώνεις ένα γονιό ότι υπάρχει κάτι με το παιδί του? Και εσείς βλέπετε παιδιά, ηλικίες?
βλέπουμε παιδιά από 0 μέχρι 16 ή 18 χρονών. Στην παιδιατρική κλινική νοσηλεύουμε με παιδιά μέχρι 16 ετών και από 16 μέχρι 18 τα χρόνια περιστατικά τα οποία είναι γνωστά στην κλινική και εκεί νοσηλεύονται. Από εκεί και πέρα νοσηλεύονται στους ενήλικες. Είναι δύσκολο να ανακοινώσεις σε ένα γονιό ότι το παιδί του πάσχει από κάτι το οποίο είναι σοβαρό, μπορεί να είναι ανίατο, μπορεί να έχει κακή πρόγνωση. Είναι κάτι το οποίο το λέμε με πολύ προσοχή, γιατί οι γονείς θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί αν το μάθουν απότομα σίγουρα θα καταρρεύσουν, και έτυχε τέτοιες περιπτώσεις με αντίδραση, γιατί στην αρχή θα θυμώσουν, δεν θα πιστέψουν, θα έχουν το στάδιο της άρνησης, του θυμού, και μετά είναι η αποδοχή, και να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό. Το άσχημο στην Κύπρο είναι κάτι το οποίο εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μειώσουμε, είναι οι παραπομπές στο εξωτερικό. Πρέπει να μειωθούν το λιγότερο δυνατό. Δυστυχώς οι Κύπροι έχουν μία έτσι... μία αναγνώριση προς και ορισμένα κέντρα του εξωτερικού, τα οποία δεν είναι πάντα σωστή η αναγνώριση αυτή. Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα να αναπτύξουμε την ιατρική στη χώρα μας σε τέτοιο βαθμό και να προσελκύουμε άλλους ασθενείς από άλλες χώρες, παρά με την ίδια ευκολία, με περισσή ευκολία, να φεύγουν ασθενείς από την Κύπρο προς το εξωτερικό. Και δεν είναι σωστό τη στιγμή που διαθέτουμε και 3 ιατρικές σχολές στην Κύπρο. Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Αυτές οι ιατρικές σχολές όμως βγάζουν και αυτές τους φοιτητές, οι οποίοι ελπίζουμε ότι θα μείνουν στην Κύπρο και να αναπτύξουν το επάγγελμα. Να πάμε στον πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, ο Δόκτωρ Μιχάλης Αναστασιάδης, είναι κοντά μας μέσω Skype. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ, που είστε και πάλι εδώ, κοντά μας. Έχουμε εδώ, μας ακούτε ώρα, είμαι σίγουρος. Έτσι, να μας πείτε λίγο για τον συνάδελφό σας, τον Αβραάμ, τον Ηλία εδώ, και τις συνεργασίες που έχετε ως πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου. Ναι, είναι η δική μου χαρά, εννοείται, που βρίσκομαι ξανά μαζί σας, κύριε Ιακωβίδη, στην εκπομπή σας, και εννοείται ακόμα μεγαλύτερη χαρά ότι έχω κληθεί να συμμετάσχω σε μια εκπομπή που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γίνεται προς τιμή του φίλου Αβραάμ Ηλία, για τον οποίο κάποιος θα μπορούσε να μιλάει ώρες. Θα μιλήσω και από προσωπική εμπειρία, από το δικό μου βίωμα, τη δική μου κατάθεση, αλλά και ως πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας, της οποίας ο Αβραάμ αποτελεί ένα από τα πλέον εκλεκτά μέλη, ένα δραστήριο μέλος, είναι εξάλλου και εκ των συντονιστών της επιστημονικής μας επιτροπής. Φέτος μας έκανε την τιμή, θα είναι και προεδρεύων του ετήσιου συνεδρίου μας. Ομιλώντας βέβαια προσωπικά, εγώ τον Αβραάμ θα τον χαρακτήριζα, πέραν από έναν καλό φίλο και συνάδελφο, για μένα προσωπικά και δάσκαλο, καθώς παρότι δεν μας χωρίζει και μεγάλη διαφορά ηλικίας, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, στα πρώτα μου βήματα ως ειδικευόμενος στην παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου, είχα την πραγματική τύχη να έχω τον Αβραάμ, εκείνος βέβαια ως ειδικός πλέον παιδίατρος, να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους καθοδηγητές μου και δασκάλους μου σε αυτόν τον μαγικό κόσμο της παιδιατρικής. Άρα σας μετέδωσα και εσάς την αγάπη. Σας μετέδωσα και εσάς την αγάπη για αυτό που ονομάζεται ιατρική και παιδιατρική, αφού το επιλέξατε ήδη φυσικά, αλλά είμαι σίγουρος ότι... μάλιστα. Έτσι, σε ένα λεπτάκι... Επιδεικνύει χρόνια τώρα για την ιατρική και ειδικότερα για την ειδικότητά μας, που εντάξει, για μας που επιλέξαμε να την ασκούμε, είναι ένας δύσκολος αλλά μαγικός κόσμος. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω, γιατρέ μου, έτσι σύντομα για αυτή την παρέμβασή σας για τον φιλοξενούμενο μας εδώ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ στον φίλο Αβραάμ είναι ό,τι καλύτερο στην προσωπική, την οικογενειακή του ζωή. Άκουσα να μιλάει με δικαιολογημένο έτσι ενθουσιασμό και περηφάνεια, θα έλεγα, για την οικογένειά του. Του εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα και ως προς την επαγγελματική του δραστηριότητα εννοείται ότι έχει πολλά ακόμα να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, για τα πολύ καλά λόγια. Ο Μιχάλης είναι ένας εξαίρετος παιδίατρος, είναι ο πρόεδρος της παιδιατρικής εταιρείας εδώ και χρόνια. Είχα και εγώ την τύχη να τον έχω ως ειδικευόμενο. Τότε η παιδιατρική κλινική του Μακρά Νοσοκομείου δεν έδινε πλήρη ειδικότητα. Την πλήρη ειδικότητα τη δίνουμε εδώ και 18 χρόνια. Έκανε ένα μεγάλο μέρος της ειδικότητάς του στο Μακρά Νοσοκομείο ο Μιχάλης, που ξεχώριζε από τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζει τον ασθενή, την ιατρική, τη διεκπεραίωση του ασθενούς και την έννοια που είχε για το παιδί, για το άρρωστο παιδί. Γι' αυτό το λόγο είναι και ένας πετυχημένος παιδίατρος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, γιατρέ μου, εγώ θα σας ευχαριστήσω, γιατί τηλεοπτικός χρόνος μαζί σας περνά πάρα πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ πραγματικά που ήσασταν εδώ κοντά μας στις προσωπικότητες. Να ευχηθώ. Τι να ευχηθώ. Να μην υπάρχουν τόσα περιστατικά πραγματικά και να τρέχει η ζωή μας καλύτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση να είμαι στην εκπομπή σας. Αν και τον εαυτό μου ουδέποτε το θεωρήσα προσωπικότητα, απλώς το θεωρώ ένα αγνό, ένα υπηρέτη της ιατρικής, θα έλεγα, και ιδιαίτερα του πάσχοντος παιδιού. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα από την εκπομπή Προσωπικότητες. Γεια σας.